Μέρα λαϊκής αγοράς σήμερα για την πόλη των Σερών και το θέμα που κυριαρχούσε μεταξύ των παραγωγών ήταν το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές. Οι παραγωγοί μάζευαν υπογραφές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν έντονα, καθώς όπως λένε, η κυβέρνηση προωθεί το θάνατό τους με αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, μαζεύουμε υπογραφές. Ναι, για να μην πεθάνουμε. Δεν είναι νομοσχέδιο αυτό πλέον. Τι θέλουν να κάνουν, εντάξει, το ξέρουμε. Το Μάστριχτ ήταν το 1993, έλεγε ότι να κατεβεί στο 5% η αγροτιά. Τώρα αυτοί θέλουν να μας εξαφανίσουν τελείως. Είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε και σε κινητοποιήσεις? Και βέβαια είμαστε. Οι υπογραφές αυτές που μαζεύετε για ποιο λόγο? Οι υπογραφές είναι εδώ που έγινε η λαϊκή συνέλευση που έγινε και ένας συνάδελφος μου έφερε αυτό το κείμενο. Αν θέλετε μπορείτε να το διαβάσετε και να υπογράψουμε, να μαζέψουμε υπογραφές για να μην γίνει κάτι. Τώρα στην Ομαρχία δεν ξέρω ακριβώς που. Θα πάει από την περιφέρεια κάτω στο Υπουργείο. Πάντως είναι τα πράγματα δύσκολα. Όχι απλώς δύσκολα, κορίτσι μου. Είναι ο θάνατός μας. Εγώ που πάω και λέω στους αδέλφους να υπογράψουν, λέω να υπογράψετε για να μην πεθάνουμε. Έχει συμμετοχή, υπογράφουνε. Ναι. Άντε, εμείς έχουμε φάει τα ψωμιά μας. Να πούμε ότι κάτι κάναμε. Τα παιδιά μας τι. Και τους νέους θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τα παιδιά μας τι. Είναι παιδιά με πτυχία, μεγάλα, τρανά πτυχία και... Ήταν σερβιτόρο, ο γιος μου ήταν σερβιτόρος μέχρι τώρα. Τώρα πού θα πάει. Με όλο αυτό το πανδαιμόνιο που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Τι θα κάνουν. Είναι κρίμα στην νεολαία μας. Ας δουν την νεολαία λίγο. Ας δουν και λίγο την νεολαία. Φτάνει πια. Έχουν φάει τόσα πολλά που δεν... Οι περισσότεροι μιλούν για τα φόπλακα στο επάγγελμά τους και προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Σας βρίσκει όλους αντίθετους. Φυσικά. Φυσικά είναι ένα κομμάτι που φεύγει πλέον από την τοπική αυτοδιοίκηση, φεύγει πλέον από τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει στην τοπική αυτοδιοίκηση και περνάει σε επιχειρηματικούς χαρακτήρες, με ανεξέλεκτες προεκτάσεις που μπορεί να πάρει. Κινδυνεύεται με αυτό το... Εάν είναι αυτά που ακούγονται, σίγουρα κινδυνεύουν όλοι οι παραγωγοί τουλάχιστον, έτσι. Να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τους παραγωγούς, γιατί βρίσκουμε έναν τρόπο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, αυτά που παράγουμε. Και ο πελάτης να πάρει άμεσα καλύτερη τιμή και πιο φρέσκο προϊόν. Είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε και σε κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξουν τα πράγματα? Θεωρώ πως ναι και πρέπει να έρθουμε. Υπενθυμίζω γιατί σε μια επαφή που είχα με την Ιταλία μου είπαν ότι πρωτού 3 χρόνια πήγε να περάσει και εκεί αντέδρασε ο κόσμος και αποσύρθηκε. Πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ το ίδιο. Έχουν αποσύρει. Βέβαια. Είναι σε διαβούλευση. Έτσι λέει και όχι, γιατί και από την καβάλα που έχουμε πληροφορίες νομίζω ότι έχουν αποσύρει. Δεν ξέρω, δεν είναι να σας πω παρακάτω. Πάντως σας βρίσκει αντίθετος όλο αυτό το αρχικό σχέδιο. Κακό νομοσχέδιο είναι αυτό. Κινδυνεύεται με αυτό. Μα είναι λογικό. Δηλαδή, αν δεν θα μπουν εταιρείες μέσα στη λαϊκή, όλοι εμείς θα σβήσουμε. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Αν σε περίπτωση υπάρξει κάτι που σας δυσκολεύει, είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε και σε εκείνο. Σίγουρο, βέβαια. Είναι κρίμα για μας. Κινδυνεύετε με αυτό το. Έτσι, ναι. Είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε και σε κινητοποιήσεις? Αν είναι μαζικές, γιατί όχι. Είναι τα φόπλακα, δεν το συζητάμε αυτό. Ας μην μπαίνει ο όρος μόνο και μόνο που με λέει πληστηριασμό, φτάνει, δεν χρειάζεται να πούμε τα άλλα. Είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις αν κάτι δεν αλλάξει? Πώς θα προχωρήσουμε λόγω COVID? Βρείτε με έναν τρόπο να το κάνουμε. Σαφώς και θα θέλαμε να κινητοποιηθούμε και να κάνουμε τον αγώνα μας και τη διαμαρτυρία μας. Αλλά ο COVID δεν μας το επιτρέπει.